Επανεξέταση της θυμολογιακής πολιτικής στα θέματα ίδρυυσης και αποχέτευσης και τη μείωση δαπανών μέσω περιορισμού αριθμού ειδικών συμβούλων και αμοιβόμενων αιρετών ζητούν με αίτημά τους το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας στο Δήμο Παγκαίου. Απευθύναμε ένα αίτημα με συλλογή υπογραφών του ενός τρίτου του Δημοτικού Συμβουλίου όπως απαιτείται, αλλά στη δικιά μας περίπτωση σύσσωμη αντιπολίτευση και η Μίζωνα και η Ελλάσσονα. Επειδή δεν έγινε αποδεκτό το αίτημά μας κατά τη διάρκεια της τακτικής συνεδρίασης, της προηγούμενης τακτικής συνεδρίασης, να συζητήσουμε για την επανεξέταση της τιμολογιακής πολιτικής στα θέματα ίδρυυσης και αποχέτευσης, καθώς και για τη μείωση δαπανών μέσω περιορισμού αριθμού ειδικών συμβούλων και αμοιβόμενων αιρετών, συλλέξαμε υπογραφές λοιπόν κατά το 1/3 όπως απαιτείται, και ζητήσαμε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στο αίτημά μας αναφέρουμε τα εξής. Η οικονομική κατάσταση της χώρας και οι επιπτώσεις των μέτρων λιτότητας που επιβλήθηκαν στους πολίτες δημιούργησαν ένα νέο πλαίσιο μέσα στο οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να λειτουργούμε ως τοπική αυτοδιοίκηση. Κάτω από αυτό το πρίσμα και λαμβάνοντας υπόψη μας τη δυσαρέσκεια των συνδημοτών μας, πρώτον, για τα τιμολόγια της ίδρυυσης και αποχέτευσης και δεύτερον για το μεγάλο λειτουργικό κόστος του Δήμου, μεγάλος αριθμός συμβούλων με υψηλές αμοιβές και μεγάλος αριθμός αντιδημάρχων, θεωρούμε απαραίτητη μια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου τα προαναφερθέντα θα συζητηθούν διεξοδικά. Βασιζόμενοι λοιπόν στο άρθρο 67 παράγραφος 2 του νόμου 3852 του 10, το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας, ζητάμε τη σύγκληση ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα. Πρώτον, επανεξέταση της τιμολογιακής πολιτικής στα θέματα ίδρυυσης και αποχέτευσης και δεύτερον, μείωση δαπανών μέσω περιορισμού αριθμού ειδικών συμβούλων και αμοιβόμενων αιρετών. Αναμένουμε τώρα βέβαια τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου όπως προβλέπεται από τον νόμο εντός των προσεχών ημερών να καλέσει την έκτακτη ειδική συνεδρίαση για να συζητήσουμε τα δύο προαναφερθέντα θέματα.